Κύριε Πρόεδρε, από το ραδιόφωνο, από τον Νόρθο, ο Βαγγέλης Ογιακούμης είμαι. Μας ακούτε, μας ακούτε τώρα. Ναι, σας ακούσα, έκανε κάτι διακοπές. Έκανε διακοπές. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο σας, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τη χθεσινοβραδινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα κανάλια. Το σχόλιο μας είναι ότι εξ αρχής φαινόταν ότι το πράγμα αυτό θα ακυρωνόταν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά η κυβέρνηση επέμενε και όποιος επιμένει δεν νικάει πάντα. Όποιος επιμένει αγνοώντας την πραγματικότητα, πολλές φορές χάνει. Θεωρείτε ότι η πέστη κυβέρνηση μία ήταν ένα πλήγμα πολιτικό? Όχι, δεν νομίζω ότι η πέστη ήταν με την έννοια το δικαστήριο αποδίδει δικαιοσύνη. Απλά η κυβέρνηση είχε στραβά αρμενήσει. Είχε πάρει ένα δρόμο στραβό. Είχε δηλώσει ότι οι άδειες είναι μόνο τέσσερις. Έκανε μια διαδικασία και πήγαινε να βάλει μαύρο στα υπόλοιπα κανάλια. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ενέκρινε αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι είναι ήττα της κυβέρνησης. Εγώ θεωρώ νίκη της λογικής. Γιατί επί του προκειμένου υπήρχε ένας παραλογισμός. Εξ αρχής. Από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση. Δεν πρέπει δηλαδή να πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Και εκείνη είχε ένα άναρχο τοπίο. Είχε ένα άναρχο τοπίο μέσα από το οποίο γινόντουσαν 1002 έσχοι. Καταλάβατε, ήθελε διόρθωση. Σε αυτό έχει δίκιο ο Παπάς, ότι θέλει διόρθωση το τοπίο. Αλλά ο περιορισμός των αντιών στο νούμερο 4 αφενός. Ο τρόπος του διαγωνισμού που τους κλειδώσανε μέσα σε ένα χώρο επί δύο μέρες. Και το ότι πηγαίνανε για μαύρο στα μισά κανάλια, αυτά είναι πράγματα που, και όλα αυτά εν αγνία του ΕΣΟΡΟΥ, βέβαια, όλα αυτά έκαναν τους δικαστές που δεν παίζουν. Οι δικαστές δεν παίζουν με το Σύνταγμα. Οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι όλοι ηλικιωμένοι, είναι έτοιμοι για σύνταξη και δεν έχουν καμία ανάγκη ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε την Ένωση Κεντρών ούτε κανένα, και βγάζουν αποφάσεις με βάση τη βαθύτερη λογική τους και την βαθύτερη αίσθηση δικαίου. Μάλιστα. Και ορθώς έπραξαν. Ορθώς έπραξαν, και να ξέρει η κυβέρνηση ότι αν συνεχίσει να επιμένει στην αυτερεσία της, πάλι επί ματέω θα ενεργεί. Πάντως και το δεύτερο, και λέει η παροιμία, έσεται το δεύτερο χαστούκι μεγαλύτερο του πρώτου. Να προσέξει η κυβέρνηση, γιατί αν ακολουθεί οδό παρανομίας και μια προσπάθεια να παραμερίσει τους διαφωνούντες και να παρανομεί, θα ισχύσει το ρητό «έσετε το δεύτερο χαστούκι μίζων του πρώτου». Κύριε Πρόεδρε, είδαμε χτες η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης από το Μέγαρο Μαξίμου, τόσο του κυρίου Παπά όσο και της κυρίας κυβερνικής εκπροσώπησης, της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, να επιτίθενται στην ουσία εναντίον της δικαιοσύνης για τη σχετική απόφαση, με αποκορύφωμα βεβαίως σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγής. Λάθος αυτό. Γιατί έτσι δεν αισθάνομαι εγώ να ιτήθηκε ο Παπάς. Σαν υπουργός πήρε μια στραβή πορεία. Ποιος μπορεί να του την ανακόψει? Η δικαιοσύνη, κανείς άλλος δεν μπορεί. Ό,τι στραβό κάνει μια κυβέρνηση, μάλιστα, υπόκειται στις δικαιοσύνης τον έλεγχο. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν βρίσκουν τη δικαιοσύνη, παρανομούν. Μάλιστα. Παρανομούν. Αν ξεκινήσανε βρίζοντας τη δικαιοσύνη, σημαίνει ότι δεν διδάχθησαν τίποτε και ετοιμάζονται για μεγαλύτερες παρανομίες. Πρέπει να προσέξει ο κ. Τσίπρας να μην τον παρασύρουν οι σκληροί του ΣΥΡΙΖΑ σε λάθος δρόμο, γιατί τότε θα καταστραφεί. Καταλάβατε. Μάλιστα. Πρέπει να βρει σαν πρωθυπουργός μια οδό νυφάλια με την αυτοκριτική του και εφεξής να βαδίζει σύμφωνα με τον νόμο. Μάλιστα. Και όχι αντίθετα με τον νόμο, γιατί ένας πρωθυπουργός άμα πάρει πορεία
κόντρα στους νόμους, θα φάει το κεφάλι του. Κύριε Πρόεδρε, επειδή ξέρω ότι βιάζεστε, έχετε να πάτε σε επίσκεψη τώρα το πρωί. Θέλω να σας ρωτήσω, η Νέα Δημοκρατία ζητά την παρέτηση της κυβέρνησης και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι ζητούν την παρέτηση του κυρίου Παπά πολιτικά. Εγώ δεν ζητάω την παρέτηση του κυρίου Παπά, γιατί στην κεντρική του ιδέα, στο να μπει τάξη, συμφωνώ. Μάλιστα. Οι χειρισμοί του ήταν λαθασμένοι και ότι βασίστηκε στη Φλωρεντία στη μελέτη. Εκεί έκανε το λάθος. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ποιος θα είναι υπουργός στον τομέα αυτόν, θα το κρίνει ο πρωθυπουργός. Σωστά. Αρκεί εφ' εξής οι κινήσεις να είναι μέσω εσουρού. Μάλιστα. Άρα... Εμένα δεν έχω λόγο εγώ επί του τι υπουργούς θα βάλει ο Τσίπρας και δεν καταλαβαίνω, θεωρώ ανοησία να ζητούν παρέτηση. Τι παρέτηση, πρωθυπουργός είναι αφού έχει την πλειοψηφία της Βουλής, κάνει ό,τι θέλει για το ποιος θα είναι υπουργός. Σωστά. Απλά το κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να είναι μέσα στα όρια του νόμου και με δρομολόγηση της λειτουργίας του ΕΣΟΡΟΥ. Αν θέλει, το κάνει ό,τι θέλει, το εννοεί εκεί κάθε παπάς να παρανομεί ή θα φάει το κεφάλι του Τσίπρας. Κατάλαβα. Είμαι ξεκάθαρος. Είμαι ξεκάθαρος εγώ. Άρα επομένως το λόγο έχει πλέον η συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ για να μπει αυτή η τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Βέβαια. Αμέσως πρέπει όταν γυρίσουμε στην Αθήνα, γιατί είμαστε σε εορτασμούς για την 28η Ιουλίου, να πάρει ο Μπούτσης πρωτοβουλία και να καλέσει τα κόμματα να δώσουν τα ονόματα, γιατί όλα τα κόμματα δίνουν από ένα όνομα, προκειμένου να συσταθεί ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα το ποιος θα είναι, ο παπάς θα είναι, ο διάκος θα είναι, υπουργός, ο δέσποτας θα είναι, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Αυτές είναι ανοησίες της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Όποιος και αν είναι, να είναι νομιμόφρον. Αυτό ενδιαφέρει τον Βασίλη Λεβέντη. Μάλιστα. Και τη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο πρωινό και στις παρελάσεις στην πόλη. Στο Λαγκαδά στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση, γιατί είναι μια προσφυλής μου περιοχή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε.